αν υπάρχει σχέδιο από την δική σας πλευρά, αν σας ανησυχεί το δημογραφικό στην χώρα, αν υπάρχουν σκέψεις, σχέδια, παρεμβάσεις του Ερυθρού Σταυρού γι' αυτό, για τις περιφερειακές ανισότητες που παρατηρούνται και διευρύνονται τα τελευταία χρόνια, γιατί εντάξει, για το προσφυγικό νομίζω ότι έχουμε δει τον Ερυθρό Σταυρό παντού. Έτσι. Κύριε Μπερτζάνη, ευχαριστώ θερμά για την ευγενική και τιμητική πρόσκληση, τόσο εσάς βεβαίως, όσο και το ΣΤΑΡ Κεντρικής Ελλάδος. Σεβασμιότατε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, αγαπητέ κύριε Περιφερειάρχα, αγαπητή Πρόεδρε του Περιφερειακού Τμήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού της Λαμπίας, εκλεκτή επίσημη προσκεκλημένη, κυρία Υπουργέ, εκλεκτή συνδετημόνες. Πολύ εύστοχη η ερώτησή σας, κύριε Μπερτζάνη. Επιτρέψτε μου επιγραμματικά, όσο και πάρα πολύ συνοπτικά, να υπενθυμίσω ότι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός είναι ο ακαταμάχητος προμαχώνας της εθελοντικής προσφοράς και αλληλεγγύης. Είναι ο ακαταγόνιστος πρωτεργάτης, παραστάτης, διάκονος, αρρωγός και βεβαίως ο αφανής ήρωας της εκάστοτε πολιτείας. Σαφέστατα, κύριε Μπερτζάνη μου, από την πρώτη στιγμή της εκδήλωσης αυτού του μεγάλου προσφυγικού μεταναστευτικού κύματος, επειδή το υπηρέτησα από την πρώτη στιγμή, Μάρτιος 2015, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έπραξε τα μέγιστα, ως άλλωστε οφείλει να το πράττει, διότι ο Ερυθρός Σταυρός, να υπενθυμίσω, είναι το σύμβολο της αλτρουιστικής προσφοράς χωρίς αντάλλαγμα. Είναι η υλοποίηση του οράματος ενός κόσμου που πορεύεται με απόλυτο σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, στον ανθρώπινο πόνο, στον πάσχοντα άνθρωπο και συνάνθρωπο. Και βεβαίως πάντοτε χωρίς καμία εθνική, πολιτισμική, θρησκευτική διάκριση, κάτι το οποίο απατέλεσε το πρωταρχικό κίνητρο, το ιδεολογικό υπόβαθρο του μεγάλου ακτιβιστή ιδεολόγου Ερίκου Τινάν για να ιδρύσει αυτό το παγκόσμιο οργανισμό που ηρίστο εν παρόδο ενεργοποιείται, δραστηριοποιείται σε 192 χώρες και έχει τιμηθεί με 3 βραβεία Νόμπελ. Ο Ελληνικός λοιπόν Ερυθρός Σταυρός, ακόμα και πριν, κύριε Μπερτζάνη μου, της εκδήλωσης αυτού του προσφυγικού κύματος, είχε έγκαιρα φροντίσει να δημιουργήσει εδώ και 25 χρόνια ειδικές δομές προκειμένου να βοηθήσει στην κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση προσφύγων στην ελληνική κοινωνία. Έχουμε, όπως γνωρίζει η αγαπητή Υπουργός, και την ευχαριστώ για την άριστη συνεργασία που έχουμε, είχαμε λοιπόν ιδρύσει και έχουμε εν πλήλη λειτουργία και συνεχή, θα έλεγα, ενδυνάμωση και ενίσχυση, δύο πολυδύναμα κέντρα ένταξης και όσο το δυνατόν γρήγορης ενσωμάτωσης προσφύγων στην ελληνική κοινωνία. Ένα στην Αθήνα, ένα στη Θεσσαλονίκη. Τι κάνουμε εκεί? Προσφέρουμε στους πρόσφυγες μετανάστες τεράστια και μοναδική νομική υποστήριξη-στήριξη, ψυχοκοινωνική υποστήριξη-στήριξη, εκπαίδευση, ποικίλα τα προγράμματα, εκμάθηση ελληνικής γλώσσας, εκμάθηση αγγλικής γλώσσας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκπαίδευση στα μικρά παιδιά με ενισχυτικές διδασκαλίες, προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν κατά τον καλύτερο τρόπο στα σχολεία που πηγαίνουν. Μιλάω για προσφυγόπουλα πάντα. Και επίσης έχουμε πάρα πολύ ωραία προγράμματα, θα έλεγα, εκμάθησης διαφόρων, θα έλεγα επίσης πολύτιμων, που ενδιαφέρουν και μπορούν να απασχολήσουν τους ξένους μαθημάτων περί παραδείγματος χάρη ραπτικής, περικοπτικής, περιζωγραφικής, περιγλυπτικής και πολλών άλλων. Και βεβαίως έχουμε κάτι το μοναδικό, διερμηνία σε 17 διαλέκτους, ουδής άλλος οργανισμός μπορεί να κάνει ένα τέτοιο έργο. Τι κάνουμε λοιπόν με τις 17 διαλέκτους που έχουμε την δυνατότητα επί καθημερινής βάσης και επί πενθήμερο από 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ να βοηθήσουμε τους πρόσφυγες μετανάστες σε οποιαδήποτε προβλήματα έχουν και κυρίως μάλιστα με συνοδεία διερμηνέων που διαθέτουμε
να μπορούν να πηγαίνουν στα νοσοκομεία, στις υγειονομικές μονάδες, να συνεννοούνται με τους γιατρούς, να πηγαίνουν στις δημόσιες υπηρεσίες, να εξυπηρετούνται για τα προβλήματά τους. Μοναδική αυτή η προσφορά. Και να πω και τούτο, κύριε Μπερτζάνη μου, το 2023, 59.300 άτομα πρόσφυγες εξυπηρετήθηκαν σε αυτά τα πολυδύναμα κέντρα. Και επίσης, να γνωρίζει το κοινό, 500 τουλάχιστον άτομα κάθε μέρα επικοινωνούν τηλεφωνικά προκειμένου να εξυπηρετηθούν στα πάρα πολλά προβλήματα που έχουν. Έχουμε ένα τεράστιο, θα έλεγα, έμψυχο, εκπαιδευμένο στελεχείο δυναμικό. Έχουμε δηλαδή κοινωνικούς λειτουργούς ψυχολόγους, έχουμε νομικούς συμβούλους, έχουμε εκπαιδευτικούς, έχουμε επίσης θαυμάσιους δασκάλους, διδασκάλους και εκλεκτούς, θα έλεγα, πραγματικά συναδέλφους μας που ασχολούνται με την ενεργητική, όσο το δυνατόν καλύτερη διαπαιδαγώγηση των μικρών προσφυγόπουλων. Και επίσης, εκτός αυτών, έχουμε τις δομές φιλοξενίας, γνωρίζει πολύ καλά η κυρία Υπουργός, η κυρία Βούλτεψη, δομές φιλοξενίας ανηλίκων ασυνόδευτων παιδιών. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, κυρίες και κύριοι, από το 2008 έχει φιλοξενήσει άνω των 1.500 παιδιών. Συνεχίζουμε αυτό το έργο. Προσφέρουμε φύλαξη, προσφέρουμε φιλοξενία, νομικές συμβουλές, εκπαίδευση και βεβαίως την όσο το δυνατόν καλύτερη, όπως προείπα, διδασκαλία ενσωμάτωσης αυτών των ανθρώπων στην ελληνική κοινωνία. Αυτά είναι μερικά, κύριε Μπερτζάνη, από αυτά τα οποία επιτελούμε. Όμως, βεβαίως, δεν είναι μόνο αυτά. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, όπως ξέρετε, πραγματικά έχει μία τεράστια βοήθεια, όχι μόνο εντός, αλλά και εκτός Ελλάδος. Η οικουμενικότητά μας μεγιστοποιείται, διαθλάται μέσα από τις μοναδικές αποστολές εκτός συνόρων, 9 συνολικά στην Ουκρανία, μέσα πραγματικά στη μοναδική συμβολική πόλη για τον ελληνισμό, την Οδυσσό. Ο Δής άλλος πήγε με 40 τόνους ανθρωπιστική βοήθεια να παραδώσει η παρουσία του Γενικού Έλληνα Προξένου. Είχαμε 3 αποστολές στη σεισμόπληκτη Τουρκία. Μόνο εμείς πήγαμε ακτοπλοϊκώς μέσω Λατάκια στη Συρία, βεβαίως τώρα και στη Γάζα. Όλα αυτά προκειμένου πραγματικά να δείξουμε αυτό το οποίο εσείς προείπατε, δηλαδή το κοινωνικό, θα έλεγα το αλληλέγγυο, το αλτρουιστικό, το σύγχρονο, αποτελεσματικό, αλλά κυρίως διαφανές έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.